σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, πριν αρκετό καιρό σας είχα ζητήσει να μου πείτε ιδέες για καινούρια βίντεο και μια κοπέλα μου είχε πει να κάνω τη συλλογή με τα καλλυντικά μου. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς δεν έχω τόσο πολλά καλλυντικά ώστε να λέω ότι έχω και συλλογή από καλλυντικά. Οπότε αποφάσισα να κάνω το βιντεάκι που σας δείχνω μάλλον τι έχω μέσα στο νεσεσέρ μου, που σημαίνει ότι έχω τα πολύ 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 βασικά καλλυντικά μου, και νομίζω ότι είναι και μια καλή ιδέα για τις κοπέλες που τώρα ξεκινάνε το make-up τους, για να πάρουν ιδέες και αυτές από μένα. Λοιπόν, να πω ότι όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ είναι με βάση το δέρμα μου, που είναι λιπαρό προς μετάση ακμής, οπότε ξεκινάμε. Λοιπόν, το νεσεσέρ που έχω είναι από την Estée Lauder. Είναι αυτό εδώ. Ανοίγει έτσι. Ουπ, και φεύγουν πράγματα. Χωράει αρκετά, αλλά φεύγουν πράγματα. Και είναι λίγο... είναι λίγο λερωμένο, τέλος πάντων. Τυχαία όμως θα παίρνω τα πράγματα που έχει μέσα και θα πάρω πρώτα αυτό εδώ που είναι ένα καλυπτικό από τα Body Shop. Το έχω πάρα πολύ καιρό. Και χρειάζεται τη μεγάλη ξεστρούλα. Τι κάνω τώρα με αυτό, γιατί συνειδητοποίησα, να σας πω και ποιο νούμερο είναι, να σας πω, είναι το νούμερο 1. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλυπτικό, το χρησιμοποιώ για να καλύψω τα σπυράκια από την ακμή μου. Αν το βάλετε κάτω από τα μάτια, δεν θα κολακεύει την περιοχή. Χρησιμοποιώ κάποιο άλλο για κάτω από τα μάτια. Και θέλω να πω ότι συνειδητοποίησα ότι άμα το ξύνω, χαλάω πάρα πολύ προϊόν. Γιατί φεύγει το γύρω-γύρω, τέλος πάντων, και το χρησιμοποιώ με το πινελάκι για τα χείλη. Έχω αυτήν εδώ τη πούδρα που είναι από την Ere Douce. Ίσως να την έχετε δει σε κάποιο παλιό haul. Σε κάποιο βίντεο νομίζω ότι υπάρχει. Είναι η καμουφλάζ που υποτίθεται ότι διαρκεί 16 ώρες και έχει SPF 15. Έχει ένα αρκετά μεγάλο καθρεφτάκι. Μου έφυγε. Και το σφουγγαράκι από δίπλα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει αυτές εδώ τις τρυπούλες. Άμα ξέρει να μου πει κάποια το λόγο. Γιατί το είδα και παραξενεύτηκα, τέλος πάντων. Αυτό εδώ. Ένα make-up που χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα και έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και το συγκεκριμένο το είχα δει σε ένα review που είχε κάνει όχι η Νατάσα, το είχα δει... Επειδή δεν θυμάμαι το όνομα, θα το έχω από κάτω το κανάλι. Λοιπόν, η κοπέλα κάνει εκπληκτικά review, κάνει τέλεια μακιγιάζ για τα μάτια κυρίως. Σε κάθε βίντεο της, δηλαδή το μάτι είναι τέλειο, δεν το συζητώ. Και τώρα συγγνώμη που, εντάξει, τη βλέπω μανιωδώς, αλλά δεν τα πάω καλά με τα ονόματα και έχω ξεχάσει το όνομα από το κανάλι. Αλλά θα το έχω από κάτω, να την επισκεφτείτε και να κάνετε subscribe. Είμαι σίγουρη ότι όλοι το ξέρετε το κανάλι της, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, είχα δει ένα review που είχε κάνει γι' αυτό εδώ το make-up της Bourjois, το 1-2-3 Perfect. Και αυτό τι είναι? Το 1-2-3 σημαίνει ότι για κάθε ατέλεια ξεχωριστά έχει και το ανάλογα συστατικό, δεν ξέρω, την ανάλογη δράση, πείτε το. Είναι για τους μαύρους κύκλους, είναι για δυσχρωμίες, αν έχετε κοκκινίλες. Και το μοβ γιατί είναι, complexion, anti-dull complexion. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι στη μετάφραση. Εν πάση περιπτώσει, όταν είχα πάει εγώ στα hot τους για να διαλέξω, είχα πάει κατευθείαν στο stand της Bourjois. Η κοπέλα, επειδή είχε δει και οι περισσότερες κοπέλες το κάνουν, και εντάξει, συγγνώμη που έχω ακμή, αλλά δεν θέλω να φαίνομαι παστωμένη, θέλω να έχω ένα φυσικό αποτέλεσμα. Όσο προϊόν και να βάλω πάνω, εάν έχω σπυράκι θα φαίνεται. Αυτό δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό και δεν μπορώ να κρύψω και τα σημάδια από την ακμή μου. Είναι κάτι που φαίνεται. Οπότε προτιμώ να έχω μια ελαφριά κάλυψη, να φαίνεται το πρόσωπό μου
όσο πιο, όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφο γίνεται, γιατί με σπυράκια και με κοκκινίλες και με τα σημάδια που έχω δεν γίνεται να κάνω το πρόσωπό μου να φαίνεται πορσελάνιο. Και όσες κοπέλες έχετε ακμή, εντάξει, δικιά μου συμβουλή να μην βάζετε πολύ έτσι καλλυπτικά προϊόντα, τουλάχιστον για την ημέρα, γιατί εγώ το συγκεκριμένο προϊόν το ήθελα για την ημέρα. Για το βράδυ υπάρχουν και άλλα make-up που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, γιατί το βράδυ αν βγείτε σε κάποιο κλαμπ που, είναι, που δεν έχει έντονο φωτισμό, είναι πιο σκοτεινός ο φωτισμός, δεν θα βγείτε στο φως της μέρας. Οκ, να χρησιμοποιήσετε πιο καλλυπτικό μακιγιάζ, αλλά τώρα για κάθε μέρα δεν το θέλω αυτό. Και την ψιλοδίνη που συνέχεια επειδή έχω ακμή θέλουν να μου προτείνουν τα πιο καλλυπτικά προϊόντα. Anyway, λοιπόν, το ρούς που χρησιμοποιώ και είναι από τα αγαπημένα μου, το είχαν κάνει δώρο οι φίλες μου, είναι ένα έτσι πολύ ωραίο και φαίνεται ότι το έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, είναι αυτό εδώ της Il Makiage, ένα πολύ ωραίο κοραλί, το νούμερό του είναι Mountain Beach και έχει ένα M, δεν ξέρω αν έχει δηλαδή ένταση και είναι το medium ουσιαστικά, θα σας το δείξω κιόλας. Δεν ξέρω αν θα κάνει focus κάμερα, αλλά πάση περιπτώσει έχει ένα M στο τέλος, αυτό. Και επειδή δεν θα σας δείξω σκιές, δεν κουβαλάω μαζί μου σκιές, αυτό εδώ, αν πάρετε τα ρούζ, αυτά εδώ τα συγκεκριμένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν σκιά. Και αυτό εδώ το ρούζ, όταν θέλω ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα, το βάζω ρούζ και το ίδιο το χρησιμοποιώ και σαν σκιά. Και εμένα... κολλάνε τα μαλλιά μου. Λοιπόν, και με ένα μολυβάκι ή με το eyeliner κάνω και μια γραμμή πάνω από τα μάτια και μια χαρά είμαι. Τουλάχιστον έτσι νομίζω. Λοιπόν, τη μάσκαρα της Beauty Line Cosmetics Black, το νούμερό του είναι το 783. Είναι αυτή εδώ η μάσκαρα, σας την έχω δείξει και σε παλιότερο βιντεάκι. Έχει αυτό το πολύ 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 μεγάλο βουρτσάκι. Τρίχινο βουρτσάκι, όχι πλαστικό, δεν μου αρέσουν τα πλαστικά βουρτσάκια. Για τα χείλη έχω να σας δείξω δύο. Το ένα είναι από την Essence, από τη σειρά Extra Extra Large Shine, και να βρω είναι το νούμερο 19 Nude Candy και είναι αυτό εδώ το χρωματάκι. Ας κάνω και ένα μικρό swatch. Και ένα από την Oriflame που λέγεται Brilliant Coral και δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Είναι από την Oriflame, ναι, καλά θυμάμαι, είναι από την Oriflame. Γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα κοραλί. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι της Essence και αυτό εδώ της Oriflame. Έχω και ένα μολύβι για τα χείλη, το νούμερο του είναι το 846 δεν ξέρω πως προφέρεται, και είναι ένα πολύ πολύ απαλό κοραλί και καμιά φορά αυτό εδώ και καμιά φορά θέλω να σας πω ότι το φοράω και μόνο του σαν κραγιονάκι. Και ίσως βάλω από πάνω λίγο διαφανή lip gloss ή το lip gloss της Essence. Για concealer κάτω από τα μάτια χρησιμοποιώ αυτό εδώ της Clinique Airbrush Concealer και το νούμερό του είναι το α42. Ναι, είναι μηχανικό και έχει αυτό εδώ το πινελάκι που, να σας πω την αλήθεια, εγώ το άπλωνα με τα χέρια, με τα δάχτυλα το κονσίλερ, αλλά και με αυτό το πινελάκι το έχω δοκιμάσει μια χαρά. Δεν είναι καλλυπτικό το συγκεκριμένο, είναι μόνο για να δίνει φως κάτω από τα μάτια. Δεν είναι καλλυπτικό, αν έχετε έντονο πρόβλημα με τους μαύρους κύκλους δεν νομίζω να σας καλύψει αυτό εδώ το συγκεκριμένο. Το πινελάκια έχω, εντάξει και είναι βρώμικα τα πινελάκια μου, έχω του Κορέ, αλλά δεν έχουν νούμερα και μου τα είχαν κάνει δώρο, οπότε δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα. Αυτό εδώ που το χρησιμοποιώ για το ρούζ μου ή και για κοντούρ. Αυτό εδώ είναι το πινέλι, όπως καταλαβαίνετε, για την πούδρα.
Το make-up, μάλλον το foundation, όπως το λέτε μερικές, γιατί δεν σας αρέσει να το λέμε make-up, το απλώνω με τα χέρια. Αυτά τα δύο είναι πάλι, αυτό εδώ είναι για να απλώνω από κάτω τη σκιά. Το πινελάκι για τα χείλη. Και θα σας πω ένα μυστικό τώρα. Αυτό εδώ το πινελάκι είναι κανονικά, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για ό,τι χρυσή θέλετε. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για να απλώσετε σκιά και για τα φρύδια. Εγώ τι κάνω. Αν έχετε ξεμείνει από eyeliner, μπορείτε να πάρετε ένα τέτοιο πινελάκι, αλλά να είναι αρκετά πυκνό και κοντό, να μην είναι αυτό. Εντάξει, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και αυτό, δηλαδή εγώ στην αρχή ίσως δυσκολευτείτε, αλλά μετά θα το καταφέρετε. Λοιπόν, να είναι έτσι πλάγιο το πινελάκι και τι κάνω. Παίρνω λίγο από την μάσκαρα, έχω τη μάσκαρα έτσι, για να μην κουβαλάω μαζί μου eyeliner. Έχω τη μάσκαρα, παίρνω από εδώ έτσι και κάνω το eyeliner. Και κάνω τη γραμμή eyeliner. Και μια χαρά. Οπότε, αν θέλετε να πειραματιστείτε με το να κάνετε γραμμή eyeliner και δεν θέλετε να δώσετε χρήματα, είναι και 1-2 ευρώ από τα Eurostore, μπορείτε να κάνετε αυτό εδώ το τρίκ αν έχετε το πινελάκι, να εξοικειωθείτε λίγο και μετά να πάρετε. Αυτό εδώ το πινελάκι είναι από την Avon. Έχει ξεθοριάσει εντωμεταξύ το συγκεκριμένο και δεν θυμάμαι καν αν είχε, πώς το λένε, αν είχε νουμεράκι. Αυτό εδώ είναι ένα μικρό από την Clinique δειγματάκι. Έχω αυτό εδώ το μαύρο μολυβάκι που είναι από την GT Cosmetics, το νούμερο 1 νομίζω ότι είναι αυτό. Ναι, νούμερο 1. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο για να κάνετε, αν θέλετε να το απλώσετε, για να κάνετε έτσι λίγο πιο, να δώσετε λίγο ένταση ή να κάνετε smokey eye. Αλλά για να το βάλετε σαν γραμμή δεν είναι ωραίο, γιατί μετά από κάποιες ώρες θα αρχίσει να λιώνει, είναι αρκετά μαλακό και θα αρχίσει να λιώνει, δεν θα είναι ωραίο. Αυτό εδώ το τσιμπιδάκι για τα φρύδια χρησιμοποιώ και το έχω πάντα μέσα στο νεσέσερ. Και ένα ψαλιδάκι, τώρα μην με ρωτάτε γιατί το έχω. Το έχω. Και αυτό εδώ το ψαλιδάκι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν θα χρειαστείς ψαλιδάκι. Και αυτά εδώ ήταν τα πράγματα που είχα στο νεσέσερ μου. Και τώρα που το βλέπω άδειο, είναι μέσα στη βρωμιά και πρέπει να το πλύνω. Ελπίζω να πήρατε κάποιες ιδέες από αυτό εδώ το βίντεο. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο, φιλιά! Η επόμενη εταιρεία είναι της Eredue. Το συγκεκριμένο μανό είναι το 626, δεν έχει όνομα, έχει νουμεράκι αυτό. Και το συγκεκριμένο κατασκευάζεται στη Γαλλία, αλλά η Eredue είναι ελληνική εταιρεία. Λοιπόν, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε τεχνητά νύχια. Το συγκεκριμένο μανό είναι ένα πολύ έτσι έντονο